Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα, πώς είστε, καλά, είμαστε καλά. Με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η οποία έτσι χειρίζει τώρα τα ζητήματα σε αυτή την έκτακτη. Και δύσκολη. Επισκέφθηκα το κέντρο έτσι, ψυχικής υγείας και είδα τις ανάγκες σε στήριξη, σε έμψυχο δυναμικό, σε παιδοψυχιάτρους, το οποίο το αμέσως επόμενο διάστημα είναι μία από τις άμεσες ενέργειές μας, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών μας εδώ στο νησί. Οι περιπτώσεις οι οποίες χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη είναι και καταγεγραμμένες εδώ στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά βεβαίως υπάρχουν και στο νησί και μέρημνά μας περαιτέρω είναι να δημιουργήσουμε και μια κινητή μονάδα η οποία θα μπορεί να πάει κατά τόπους και να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους στον τόπο της κατοικίας τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο κορονοϊός είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, καθώς η πανδημία πλήττει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, όμως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι κινητές μονάδες είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν έτσι μια ανάσα στην δουλειά η οποία γίνεται για την σωστή αντιμετώπιση των ανθρώπων που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα. Παγκοσμίως έχει καταγραφεί, και αυτό τα στοιχεία τα δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι στον γενικό πληθυσμό η κατάθλιψη όπως και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας αυξάνονται με τον κορονοϊό, μάλιστα σε σχεδόν διπλασιασμό των περιστατικών. Άρα μέρημνά μας είναι ο γενικός πληθυσμός, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυτά τα προβλήματα, και θέλουμε εδώ στο νησί να στηρίξουμε με τις υπηρεσίες μας αυτό τον πληθυσμό στα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει μπροστά του και για το χειμώνα που έρχεται. Καταρχάς θα ξεκινήσω ότι ο Πρωθυπουργός πριν μία εβδομάδα που βρισκόταν στη Σάμο υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται στη Σάμο κλιμάκιο με ειδικούς. Αυτό έγινε πράξη σήμερα με επικεφαλή την Υφυπουργό, την κυρία Ράπτη. Έχουμε επισκεφτεί το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, έχουμε επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο και έχει συνομιλήσει με τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι η πρόθεση του Υπουργείου αλλά και της κυβέρνησης είναι να βοηθήσει έμπραχτα τη Σάμο. Θα επιτευχθεί αυτό εφόσον όλοι έχουμε υπομονή, γιατί για να γιατρευτούν οι πληγές μας πιο γρήγορα, χρειάζεται όμως και υπομονή. Συνεχίζω να εμπιστεύομαι τον Έλληνα Πρωθυπουργό και πρέπει να τον εμπιστευόμαστε όλοι. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει ένα δικό του αίτημα. Πολύ συνηθισμένο είναι να εκφράζουν ενοχές γιατί δεν μπορέσαν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους. Κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική, όπως καταλαβαίνετε. Και εμείς. Υπάρχει μία ιδέα. Ο Σύλλογος Οικογενειών και Εθελοντών για την Ψυχική Υγεία σκέφτεται να κάνει μια διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Από εκεί και πέρα, σίγουρα και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και άλλες υπηρεσίες μπορούν να κάνουν ανάλογες εκδηλώσεις. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, αν κάποιος χρειαστεί την ψυχολογική υποστήριξη, πώς έρχεται σε επαφή μαζί σας? Μπορώ να δώσω το τηλέφωνο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 22730. 8953 80060. Μάλιστα. Μπορεί να κλείσει ραντεβού κάθε μέρα. Μετά την καταστροφική σεισμική δόνηση που συνέβη στις 30 του μήνα στο νησί μας, βρισκόμαστε όλοι σε μια γενικότερη αναταραχή. Εκατοντάδες άτομα βρίσκονται εκτός κατοικιών γιατί έχουν προσβληθεί τα σπίτια τους, είναι ετοιμόρροπα ή έχουν πέσει, και το θλιβερό γεγονός της τρύνησης, της απώλειας 2 νεαρών παιδιών. Προσπαθούμε να ανασυνταχτούμε, προσπαθούμε να βρεθούμε στο κέντρο όχι των εξελίξεων, των δικαιωμάτων που έχει αυτό το νησί και που πρέπει να διεκδικήσουμε συλλογικά, ομαδικά, όλοι μαζί. Ένα από αυτά είναι την ανέργηση νέων τηριακών υποδομών όσον αφορά τα σχολικά συγκροτήματα που έχουν πληγεί τουλάχιστον 12 σε ανεπανόρθωτη κατάσταση. Και δεύτερον, η άμεση κατασκευή νέων κατοικιών για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί τα σπίτια τους. Υπάρχει πρόβλεψη και από το Ταμείο Καταστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν και κοινές στο ιστορικό αυτής της χώρας λόγω των σεισμών, κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν υπογραφεί για την άμεση, και το τονίζω, για την άμεση υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης στήριξης του νησίου σε σεισμόπληκτη περιοχή και την άμεση καταβολή χρημάτων για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.